Μόνος επειδή είναι οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα μέσα, κάτι πρέπει να τους κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Επομένως, στην Αναστασία και στο Γιάννη, θα τους χαρίζω εγώ τουλάχιστον όποτε είμαι στην έδρα 2 λεπτά παραπάνω από το χρόνο ομιλίας τους. Διότι τους έχουμε αλλάξει τα φώτα, να πούμε. Λοιπόν, ψήφισαν συνολικά 290 βουλευτές επί της αρχής του σχεδίου νόμου. Ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι ψήφισαν 137, παρόν 0. Συνεπώς, το νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών, επίγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Επί του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου, ναι, ψήφισαν 181, όχι 109. Έγινε δεκτό το άρθρο 1 ως έχει κατά πλειοψηφία. 2. Ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι ψήφισαν 137. Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία. 3. Άρθρο 3. Ναι, ψήφισαν 153, όχι 137. Το άρθρο 3 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Άρθρο 4. Ναι, ψήφισαν 153, όχι 137. Συνεπώς το άρθρο 4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία. Άρθρο 5. Ναι, 153, όχι 137. Το άρθρο 5 γίνεται δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία. 6. 153, ναι, 137, όχι. Έγινε δεκτό το άρθρο 6, κατά πλειοψηφία. 7. 153, ναι, 137, όχι. Συνεπώς το άρθρο 7 έγινε δεκτό, ως έχει κατά πλειοψηφία. 8. 153 βουλευτές, ναι, 137, όχι. Το άρθρο 8 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Το 9. 153, ναι, 137, όχι. Έγινε δεκτό το άρθρο 9 κατά πλειοψηφία. 10. 153, ναι, 137, όχι. Το άρθρο 10 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Άρθρο 11. Ναι, 164, όχι 126. Το άρθρο 11 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Το άρθρο 12. Ναι, 153, όχι 137. Το άρθρο 12 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Το 13. Ναι, 153, όχι 137. Συνεπώς το άρθρο 13 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά πλειοψηφία. Το 14, ναι, 153, όχι 137, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Το 15, ναι, 153, όχι 137, το άρθρο γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Άρθρο 16, ναι, 164, όχι 126, το άρθρο 16 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Το 17, 153, ναι, 137, όχι. Συνεπώς το άρθρο 17 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Το άρθρο 18, ναι, 170, όχι 120. Το άρθρο 18 γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Εισερχόμεθα στην ψήφιση της τροπολογίας και του ακροτελεύθερου άρθρου του νομοσχεδίου. Ερωτάτε το σώμα, έχουμε ήδη ψηφίσει για την τροπολογία ομόφωνα, 54 γενικός ειδικός 16, πήρε το νούμερο 19 του νομοσχεδίου ως άρθρο. Και εισερχόμεθα στην ψήφιση του ακροτελεύθερου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα αν γίνεται δεκτό, δεν χρειάζεται να ρωτήσω, γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, επίγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άθρων κατά πλειοψηφία. Ερωτάτε το σώμα αν γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Συνεπώς, το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, επίγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, έγινε δεκτόν καταρχήν, κατάθρο και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το σώμα να εξουσιοδοτήσει τον Προεδρείο για την ευθύνη, για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών της σημερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νομοσχεδίου. Η Βουλή παρέσκεται τη ζητηθήσα εξουσιοδότηση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δέκαστε στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10 πρώτα μεσημβρία, με αντικείμενο εργασιών του σώματος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους.